Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ απόψε. Είμαστε η πολιτιστική ομάδα, η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξηροκαμπιού και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πολιτιστικό Σύλλογο για τα πάντα. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια πριν ξεκινήσει η παράσταση. Καταρχήν θα ήθελα να διευκρινίσω τι σημαίνει ανοιχτή παρουσίαση δουλειάς. Γιατί αυτό γράφει η ανακοίνωση και όλα τα δελτία τύπου και η αφίσα. Θα έχουμε διάφορα ηχητικά. Εσείς κρατήστε τη συγκέντρωσή σας. Ανοιχτή παρουσίαση δουλειάς γιατί δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Γι' αυτό. Και επειδή θεωρούμε όμως, επειδή είμαστε μέσα σε μια εκπαιδευτική διαδικασία, θεωρούμε απαραίτητο να παρουσιάσουμε πριν κλείσουμε για καλοκαίρι τη δουλειά μας στο σημείο που έχει φτάσει. Δηλαδή δεν θα δείτε ολοκληρωμένη την ιστορία του Τζον Παντάν, θα δείτε ως τη μέση. Και έτσι πολλοί θα μείνετε με την απορία. Πολύ πιθανό να μην καταλάβατε ότι τελείωσε καν. Θα σας βοηθήσουμε να το καταλάβετε. Οπότε είναι η παράσταση στη μέση και δεν είναι τελείως ολοκληρωμένη με αυτόν τον τρόπο, έτσι, ούτε το πρώτο μέρος. Αλλά επειδή είμαστε, όπως είπα, σε μια εκπαιδευτική διαδικασία, είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά σε αυτό το πλαίσιο της εκπαίδευσης που είμαστε τώρα να μοιραστούν, γιατί αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε εμείς, να μοιραστούν την ιστορία μαζί σας, γιατί δεν είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με το θέατρο χωρίς να υπάρχει έκθεση και η απεύθυνση στον κόσμο. Ούτως ή άλλως, αυτό είναι και το νόημα. Εμείς δουλέψαμε Σαββατοκύριακο παρασαββατοκύριακο το χειμώνα που μας πέρασε και με πολύ εντατικότερους ρυθμούς, 4 εβδομάδες τώρα. Η δουλειά μας βασίζεται σε 2 άξονες. Ο ένας άξονας που είναι πάρα πολύ σημαντικός για μας είναι η ίδια η δημιουργική διαδικασία, είναι η ίδια η συνάντησή μας. Είναι ο τρόπος που υπάρχουν τα σώματα και οι φωνές στο χώρο. Είναι το πώς εμείς συσχετιζόμαστε προκειμένου αυτή η συνάντηση να γίνει μια ιστορία. Δηλαδή χρησιμοποιούμε το θέατρο ως μέσον. Δεν είναι ο τελικός αυτοσκοπός το θέατρο σε αυτή την περίπτωση. Θα δείτε μια παράσταση που δεν έχει σκηνικά, δεν έχει χωρισμένους ρόλους, δεν είναι μια κλασική παράσταση, είναι μια ομαδική αφήγηση. Προσπαθήσαμε όλοι μαζί, με αυτοσχεδιασμούς, να δημιουργήσουμε εικόνες που προκύπτουν από το συσχετισμό μας στο χώρο. Αυτές τις εικόνες μετά τις λιένουμε σε σχέση με το νόημα και αυτό θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Είναι ουσιαστικά μία προσπάθεια αυτοσκηνοθεσίας με κάποιο τρόπο. Δηλαδή βασίστηκε πάρα πολύ σε αυτό που είχαν να προσφέρουν τα παιδιά. Για πολλούς, για τους περισσότερους από τα παιδιά που παίζουν, είναι η πρώτη τους φορά. Γι' αυτό χρειάζονται τη στήριξή σας. Νομίζω ότι ολοκλήρωσα. Κυρίες και κύριοι, Ντίνα Καυτεράνη, σκηνοθέτριά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Καλλιρόη για τη στήριξη. Ήταν εδώ δίπλα μας σε όλη τη διαδικασία και με στήριξε με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσε και κυρίως με την καλή της την καρδιά και τη διάθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη μητέρα του Γιώργου για το σκηνικό. Για οποιαδήποτε ερώτηση σε σχέση με τη δουλειά μας, γιατί όπως σας είπα έχει πολύ μεγάλη σημασία από το τι θα μας πείτε μετά. Όχι για την κριτική, όσο για τη δική μας ζήμωση με τη δουλειά. Το τονίζω, αυτό δεν είναι μία ολοκληρωμένη παράσταση, είναι μία παρουσίαση, είμαστε σε εκπαιδευτική διαδικασία και σε πολλά εισαγωγικά να μην προσβληθεί κανείς, σας χρησιμοποιούμε λίγο τώρα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρίες και κύριοι, καλό ταξίδι. Ataxinepto, ataxinepto, ole ole.
Εν αρχή είναι ο λόγος. Για ποιο λόγο? Ψάξε βρες. Και μετά ο λόγος συνάντησε το νόημα, το νόημα συνάντησε το σώμα και έγινε το ρούχο του, το σώμα συνάντησε την ανάσα και απέκτησε ρυθμό, πολλά σώματα συναντήθηκαν και έκαναν τη ροή της ομάδας, η ομάδα συνάντησε το κοινό και όλοι συνάντησαν ο ένας τον άλλον. Τότε συνάντησαν την κατανόηση και η Βαβέλ γκρεμίστηκε. Ράταχη, χάταρι, τάραχη, ταραχώδης κερί. Ράταχη, χάταρι, τάραχη, ταραχώδης κερί. Και το σώμα αφέθηκε στο παρόν. Στην ανάγκη του, στην επιθυμία του, στην ανάσα, στο λόγο, στο ρυθμό. Το σώμα αφουγκράστηκε, συμπλήρωσε και αντέδρασε, απέκτησε σχέση με τα άλλα σώματα, κινήθηκε, μετακινήθηκε, άλλαξε επίπεδο, άλλαξε ένταση, άλλαξε ταχύτητα, άλλαξε ποιότητα, αυτοσχεδίασε και δεσμεύτηκε. Απέφυγε το συναίσθημα και την περιγραφή και προσέκρουσε στην αλήθεια. Ράνε ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό. Και όλα αυτά για να σας πούμε μια ιστορία. Ένα ταξίδι και μια αφήγηση. Αυτά θα ακούσουν. Ήταν λοιπόν ένα μικρό καράβι και ένας άγνωστος κοινός άνθρωπος. Κοινός, αδύναμος και φοβητσιάρης, αλλά κυρίως κολοπορία. Ο Τζοάν Παντάν παρατηρούσε και έκρινε και ξαφνιαζόταν και χαιρόταν και ρωτούσε και τολμούσε και σκεφτόταν και έβρισκε λύσεις και δοκίμαζε και βοηθούσε και αυτοσχεδίαζε και αυτός όπως και εμείς. Και είχε τύχη... Τύχη ή πίστη? Πίστη σε τι? Κολοφαρδία ή άγνοια κινδύνου? Και εδώ πάντα μπερδεύομαι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι είμαστε Τζοάν Παντάν. Και το έργο... Ο Τζοάν Παντάν και η ανακάλυψη της Αμερικής. Πού όμως έζησε και πότε, σε ποιο ιστορικό πλαίσιο? Ράταχη, χάταρι, τάραχη, ταραχώδης κερί. Ράταχη, χάταρι, τάραχη, ταραχώδης κερί. Μεσαίωνας, πρώιμη αναγέννηση, εποχές αβεβαιότητας, μυθικών πλασμάτων, μαγισσών και τεράτων, βασιλικής εξουσίας, θρησκευτικής εξουσίας και φόβων και ελπίδων και φτωχών και διωγμών και τραπεζών και εξερευνήσεων και πλούτη και ύλες και σκλάβοι και δόξα και μαύροι και άγρια πολίτες ανθρωποφάγοι. Μα καλά, είναι δυνατόν όλα αυτά μαζί? Ράταχη, χάταρι, τάραχη, ταραχώδης κερί. Ράταχη, χάταρι, τάραχη, ταραχώδης κερί. Καλά, και εμάς τι μας νοιάζει? Από την Ισπανία στην Αμερική ή στις Ινδίες. Whatever. Και τώρα ξηροκάβει. Ξηροκάβει. Ναι. Ναι, με τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξηροκαβίου. Ξηροκάβει λοιπόν. Ξηροκάμπι. Dry campy, dry campini και δύο τρελή αρλεκίνη. Δύο, όχι, κάτσε να μετρήσω. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και η σκηνοθέτης μας Δίνα Καστεράνη, 9! Συγγνώμη, για μια στιγμή. Και ιστορία μισή. Καλά, ούτε μια ιστορία δεν μπορούμε να τελειώσουμε. Τι, μπερδευτήκαμε με τα πολλά ταξίδια, χάσαμε τον δρόμο μας, μας επισκέφτηκε το καλοκαίρι, φύγαμε για Βραζιλία, θα τρελαθώ. Τι θα πει ο κόσμος? Ράταχη, χάταρι, τάραχη, ταραχώδης κερί. Ράταχη, χάταρι, καλό. Για να σοβαρευτούμε. Τουλάχιστον να την αρχίσουμε την ιστορία. Και τη συνεχίζουμε το Σεπτέμβρη και τότε γράφουμε στην αφίσα. Ιστορία όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ολόκληρη! Για τα μάτια του κόσμου. Φύγαμε! Φύγαμε! Λύστε τους σκάβους! Αρματώστε τη ράντα! Πάνω το τριγέτο! Σηκώστε την άγκυρα! Πήρα πειράτε με το γλυκό! Να φύγω απ' την τζουντάκα!
μέσα από το λιμάνι. Ουφ, επιτέλους γλίτωσα. Από ποιον? Από την κρεμάλα. Από τη φωτιά. Η κύρη της ιεράς εξέτασης. Νόμιζα ότι είμαι συνεργός αυτής της μάγισσας. Όχι, εγώ ήμουν απλώς εραστής της. Λέω για τη μάγισσα που πήραν αλυσοδεμένη φρουρή. Εντάξει, τη βοηθούσα και λίγο, αλλά μόνο σαν πρόσχημα για να είμαι μαζί της. Ήταν τόσο γλυκιά, τόσο πολύτιμη για μένα. Να ξέρετε πόση λαχτάρα ένιωθα και πόση ζήλια. Και αυτή η ωραία μάγισσα είχε πάντα τριγύρω ένα σωρό αγαπητικούς. Από εκείνους που τρέχουν πίσω από τον ποδόγυρο. Ευγενείς της γαλινοτάτης. Γιατροί. Καπετάνοι. Μέχρι και αρχιερείς και καρδινάλοι. Και όλοι της έκαναν ένα σωρό κολακίες και δώρα. Αλλά δεν ήταν μπουτάνα. Δεν ξέρω ποιος έκανε αυτή τη ρουφιανιά να την καταγγείλει για μάγισσα. Δεν λέω πως όχι. Αυτό το θαυμάσιο κοριτσάκι. Σίγουρα πιανόταν με μάγια. Έλληνε μάγια. Αλλά να λένε και ότι μιλάει με τα πνεύματα και τους διαβόλους. Αυτό πάει πολύ. Με τα πνεύματα. Ίσως μόνο με κανένα διάβολο. Δεν ξέρω. Μπορώ όμως να ορκιστώ πως όταν ήταν στην αγκαλιά μου, μιλούσε μόνο με μένα. Με λέξεις μεθυστικές από αυτές που λέγονται μόνο όταν κάνεις έρωτα. Μετά μου μάθαινε να διαβάζω τα άστρα και κυρίως τη σελήνη. Θυμάμαι μια φορά, ήμασταν στην άκρη της θάλασσας, ήταν βράδυ, κάναμε έρωτα και ξάφνου άρχισε να φωνάζει. Εκεί κοίτα το φεγγάρι. Γιατί τι συμβαίνει, ντρέπεσαι το φεγγάρι. Βλέπεις εκείνη τη φωτεινή άλλο με τα σύννεφα γύρω από τη σελήνη. Είναι ένα φοβερό σημάδι. Σε λίγο θα ξεσπάσει καταιγίδα. Μα δεν υπάρχει ούτε ένα σημάδι, παρά μόνο ένα σύννεφο στον ουρανό και η θάλασσα είναι τόσο ήρεμη σαν λάδι. Ναι, για την ώρα. Γρήγορα. Πάρε τη βάρκα. Πρέπει να φτάσουμε πίσω από τα βράχια. Γρήγορα, πήγα στη βάρκα. Και φεύγουμε κοπηλατώντας σαν τρελή. Ίσα που φτάνουμε στον Άγιο Μάρκο, όταν ξαφνικά ξεσπάει μια καταιγίδα. Και νόμιζες ότι έφτασε το τέλος του κόσμου. Και ένας αέρας που παρέσυρε τα πάντα. Διάολε, από θαύμα σωθήκαμε. Ήταν φαινόμενο αυτή η μάγισσα. Μάντευε τα πάντα. Κρίμα που δεν στάθηκε κανένα να μαντέψει και την ώρα που θα ορμούσαν οι φρουροί και θα την αλυσοδένανε με διαταγή της ιεράς εξέτασης. Πρέπει να το παραδεχτώ, φέρθηκα άντρα. Τα κάνα πάνω μου μόνο με την ιδέα ότι θα βρισκόμουν μπλεγμένο στη δίκη, στα βασανιστήρια. Σκεφτόμουν τον εαυτό μου, κρεμασμένο στον τροχό να καταλήγει στην πυρά. Λέγε, απαρνιέσαι το διάβολο. Απαρνιέμαι ό,τι θέλετε, φτάνει! Με τη φωτιά στον κόλο, πήδηξα πάνω στο πρώτο καράβι που έφευγε εκείνη τη στιγμή από τη Τζουτέκα και δρόμο για ταξίδια θαλασσινά. Να ταξιδεύω στη θάλασσα. Ποιος εγώ που το νερό μου προκαλούσε τρόμο από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκα κάπου ανάμεσα στον Πέργαμο και την Πρέσια. Πήδηξα πάνω σε εκείνο το καράβι και το μόνο που ρώτησα ήταν: χρειάζεστε καλαφάτι! Κάποιον να μπαλώνει τα πανιά! Πήρα πάνω! Και σαλπάραμε. Εικοσιπέντε μέρες ταξίδι! Και φτάσαμε στη Σεβίλη. Πόλη μεγάλη και όμορφη. Με τρούλους κόκκινους και χρυσούς από το χρυσάφι των σαρακινών. Ωιμέ! Μόλις φτάνω στην αποβάθρα του λιμανιού, βλέπω ένα σωρό με ξύλα και τέσσερις αιρετικούς να καίγονται του καλού καιρού. Μπράβο μου, καλά τα κατάφερα. Έφυγα από τη μια ιερά εξέταση και πέφτω πάνω σε μια άλλη. Αυτοί οι φανατικοί ρίχναν όλο τον κόσμο στη φωτιά. Ερετικούς που δεν ήθελαν να παραιτηθούν την πίστη τους. Μάγους που δεν ήθελαν να καταδικάσουν τη μαγεία. Και σαρακινούς που δεν ήθελαν να προσελκυστούν. Τι ουδέως χωρίς λόγο. Δεν το έκαναν όμως από κακία. Το έκαναν για να τους σώσουν την ψυχή. Να πάει στον ουρανό. Και για να τους σώσουν την ψυχή, έπρεπε να κάνω στη φωτιά μέχρι να γίνουν καρβουνάκια. Το σκάω με τη φωτιά στον κόλο και τη βρίσκω πάλι στη μούρη. Μην φανταστείτε πως οι κάτοικοι της Σεβίλης ήταν από φυσικού τους άγριοι και σύντροποι. Όχι! Το αντίθετο. Μόλις τελείωνε το συλλογικό ψήσιμο, φορούσαν, πετούσαν τα μαύρα ρούχα που φορούσαν και ριχνόντουσαν όλοι μαζί, άντρες ή γυναίκες, με μεγάλη χαρά στο χορό και στο τραγούδι. Χόρευαν και μπαμπούμ μπαμ τα πυροτεχνήματα και ο ουρανός κατάφερε ακριβώς εκεί, ανάμεσα στα πυροτεχνήματα,
βρήκαμε μέσα στη δουλειά. Θα ρίχνω στον αέρα βαρελότα. Ήταν ένα επάγγελμα χωρίς να το εξαρτώ με πάθος. Ήμουν ένας ικανότατος κατασκευαστής πυροτεχνημάτων. Ιστορικό πλαίσιο 1. Για την ιστορία πρέπει να σας πω ότι εκείνη την εποχή γυρνούσε από τις Ινδίες ο Κολόμβος ο Γενοβέζος. Άνθρωπος με μυαλό. Μου είχε βρει τρόπο να κάνει το ταξίδι στις Ινδίες σε λιγότερο από ένα μήνα. Βλέπετε αυτός δεν πήγε κανονικά το δρόμο, αλλά από πίσω. Όμως, παρά τη μεγάλη του ανακάλυψη, όλοι τον είχαν γραμμένο. Πήγα και αυτός με το που γύρισε. Δεν έφερε ούτε χρυσό, ούτε ασήμι. Μόνο κάτι μαϊμουδίτης με κόκκινο κόλλο που ευχαριστώνει στεχώς. Κάτι φοβισμένους άγριους. Κάτι το παγάνους με ωραίο φτέρωμα. Αλλά λάθος είδος, γιατί ούτε μιλούσαν, ούτε λαλούσαν. Με ρώτησε αν ήθελα να τον ακολουθήσω από τα ταξίδια του. Αλλά εγώ αρνήθηκα, δεν ήθελα μπλεξίματα. Σας το έχω πει άλλωστε. Η θάλασσα δεν είναι το στοιχείο μου. Ευχαριστώ, ίσως μια άλλη φορά. Την επόμενη χρονιά ξαναγυρίζει ο Κολόμβος από τις Ινδίες. Και αυτή τη φορά παίρνει μαζί του χρυσό, πολύτιμες πέτρες και μαργαριτάρια μεγάλα σακουλιά και κάτι φοβισμένους άγριους. Με ξαναρωτάει αν ήθελα να τον ακολουθήσω στα ταξίδια του. Και εγώ του λέω, αγαπητέ εξερευνητή, αν βρεις τρόπο να πας στις Ινδίες από τη στεριά, θα έρθω μαζί σου, ακόμη και καμπάλα σε ένα γουρούνι. Ποτέ μιλες κάτι στα κουτουρού, γιατί μπορεί πραγματικά να βρεθείς την πλάτη ενός γουρούνιου. Θα το δείτε και στη συνέχεια της ιστορίας μας. Και γουρούνια έχει. Ιστορικό πλαίσιο 2. Ξεσπάει εκείνη την εποχή ένας τρομερός διωγμός κατά των Ιουδαίων. Μια μεγάλη παγίδα που έστησαν οι αγιωτάτοι καθολικοί βασίλισσα και ο αγαπητός της σύζυγος για να τους πάρουν τα λεφτά, τα σπίτια και όλα τους τα υπάρχοντα. Υπήρχαν στη Σεβίλη κάτι Ιταλοί τραπεζίτες από τη Φλωρεντία και τη Γένοβα που εκμεταλλευόμενοι την περίσταση έκαναν χρυσές δουλειές. Έπαιρναν κρυφά τα σπίτια των Ιουδαίων πριν κατασκευθούν και σε αντάλλαγμα τους έδιναν ένα άλλο σπίτι στη Φλωρεντία ή στη Γένοβα. Συμφωνία κυρίων γραμμένη σε μια πιστωτική επιστολή. Εγώ γνώριζα όλη αυτή την κομπίνα γιατί ήμουν από καιρό στην υπηρεσία ενός τέτοιου τραπεζίτη. Τι έκανα, συνέτασα τα έγγραφα. Ναι, ήμουν ένας ικανός γραφιάς. Ετοίμαζα λοιπόν αυτές τις πιστωτικές επιστολές. Μέχρι που μια φορά τυχαίνει να συλλάβουν έναν Εβραίο με την πιστωτική επιστολή στην τσέπη. Τον ρίχνουν αμέσως στη φωτιά. Συλλαμβάνουν και τον τραπεζίτη που για να σωθεί πληρώνει μια περιουσία σε χρυσά τσεκίνια. Όμως ο εξεταστής θέλει να μάθει και ποιος έχει συντάξει το συμβόλαιο. Τον θέλω εδώ! Διάβε! Αυτός είμαι εγώ! Δεν σκέφτομαι λεπτό! Πάντα με αυτή την καταραμένη φωτιά να μου χαίει τον κόλλο, τρέχω στο λιμάνι και πηδάω σε ένα καράβι φαρμάτα στο Γενοβέζο Κολόμβο που έφυγε εκείνη τη στιγμή για το τέταρτο ταξίδι. Αυτή τη φορά δεν πρόλαβα καν να ρωτήσω, με χρειάζεστε ακόμη! Και ξεκινήσαμε! Κι όπου φύγει, φύγει! Αλλά σε αυτό το ταξίδι δεν με προσέλαβαν και καλοφάτι πανιών. Ούτε για χειριστή κανονιών που θα ήταν και το σωστό. Με πήραν να φυλάω τα ζώα που μετέφεραν στις Ινδίες. Αυτά τα ζώα θα πήγαιναν στον καινούργιο κόσμο, γιατί εκεί δεν υπάρχουν οι δικές μας ράτσες. Κυρίως άλογα, γαϊδούρια, αγελάδες, μουλάρια και γουρούνια. Άλλαχε λοιπόν να βρίσκομαι κάτω από το κατάστρωμα του καραβιού, μέσα στην πόχα των ζώων, ανάμεσα στις βουνιές των αγελάδων και των γουρουνιών. Και αυτά τα ζώα κόπριζαν ολιμερείς. Γι' αυτό οι Γάλλοι όταν θέλουν να σε ευχηθούν καλή τύχη λένε μεγ, δηλαδή σκατά. Ήμουνα λοιπόν χωμένο στη τύχη μέχρι το λαιμό. Πέρα όμως από την πόγα της τύχης, δεν θα κάτσω να σας δείξω πόσο τραγικό ήταν το πέρασμα των ωκεανών. Σταματημένη στη μέση της θάλασσας. Όταν είχε βουνάτσα, να τρώμε φαγητό με σκουλίκια και να σκάμε από την πίψα και μετά να πέφτουμε σε καταιγίδες που σήκωναν κύματα πελώρια σαν βουνά και να βγάζουμε τα άντερά μας από το ξερατό. Και δεν σας λέω για τα κακόμοιρα τα ζώα που χτυπιόντουσαν στα χωρίσματα του καραβιού. Στο τέλος αναγκάστηκα να τους ράψω όλες τις πληγές με τη βελόνα που είχαμε για να βάλουμε τα πανιά. Τα έσωσα όλα αυτά τα ζώα.
Και αυτά με τη σειρά τους μ' αγάπησαν πολύ. Με τα πολλά, πέσαμε στο νησί του Αγίου Δομήνικου. Τι όμορφια! Ποτέ μου δεν είχα δει νερά τόσο διαυγή. Μόλις ρίξα μάγκυρα, ήρθα να μας προϋπαντήσω. Οι άγριοι Ινδιάνοι, με τις βαρκούλες τους που τις ονόμαζαν κανό. Είχαν κάτι κοντά και πλατιά κουπιά με τα οποία κοπηλατούσαν γρήγορα. Μια από εδώ και μια από εκεί. Μας έκαναν μεγάλη γιορτή αυτοί οι άγριοι. Ήταν ωραίοι άνθρωποι, καλοφτιαγμένοι, καθαροί. Γιατί αυτοί με κάθε ευκαιρία πέφτουν στη θάλασσα για να πληθούν, με κάθε ευχαρίστηση. Και κολυμπούρζαν τα ψάρια ακόμα και στα βαθιά. Παίρνουν τα μαργαριτάρια και σταδορίζουν έτσι απλά. Θες ένα μαργαριτάρι? Άρα, δεν κάνει τίποτα. Ήταν τόσο καλή αυτή η κυρίως οι γυναίκες που περπατούν εδώ και εκεί γυμνές όπως τις γέννησε η μάνα του, χωρίς να ντρέπουν. Ριζιά στη φόρα! Βούτια στη φόρα! Κυβλές στη φόρα! Όλα στη φόρα! Άσε το πετάρισμα το βλεφάρου που σε κάνει να λιώνεις. Ήταν τόσο καλή αυτή η άγρια. Πραγματικά καλή. Κυρίως οι κοπέλες. Αν ήθελες να κάνεις έρωτα με μια κοπέλα, της έκανες νόημα. Εκείνες κάνει ένα μεγάλο χαμόγελο, σε έπαιρνε από το χέρι και σε οδηγούσε στα δάση. Και σε αυτά τα δάση ο αέρας είχε ένα άρωμα πρωτόγνωρα μεθυστικό. Το καντογκελάρισμα των πουλιών και τα φύλλα. Τα φύλλα ήταν τόσο μεγάλα και πλατιά που μπορούσε να ξαπλώσει πάνω τους και να κάνεις έρωτα. Φύλλα σαν ημίδιπλο κρεβάτι. Φύλλα σαν διπλό κρεβάτι. Φύλλα μονόκλινα δεν υπάρχουν. Και για να φας, έβαζα την μπουκιά από το στόμα τους για να σου δώσω. Και εμείς οι μπουτάνες οι χριστιανοί, στην αρχή μας ήταν όλα ευγένεια. Τους χαρίζαμε κουδουνάκια και άχρηστα γυαλάκια. Και μετά άρχισε το πιάτσιμο. Αρπάζαμε τις γυναίκες και τα παιδιά τους και τους στέλαμε σκλάβους στον Άγιο και χριστιανικό μας κόσμο. Όμως μια μέρα το ποτήρι ξεχύλισε και εμφανίζονται χιλιάδες οπλισμένοι με τόξα και βέλη, πολύ αγριεμένοι και φωνάζουν. Ήρθα να σφέρετε πίσω τους ανθρώπους μας ή θα σας επιτεθούμε. Και οι καπετάνοι μας όλο πορεία τους ρωτούν. Μα γιατί τέτοιος θυμός? Εμάς ούτε που μας πέρασε να πάρουμε τους συγγενείς σας για σκλάβους. Εμείς το μόνο που θέλαμε ήταν να τους πάμε μια βολτίτσα, να γνωρίσουν άλλους τόπους, ωραίους ανθρώπους. Και μετά να τους μάθουμε τη διδασκαλία του ενός θεού του Τριαδικού που βρίσκεται στον ουρανό και να τους παρουσιάσουμε στο βασιλιά και στην καθολική μας βασίλισσα που έχει κάποια μάλαμα. Όχι, ευχαριστούμε, φτάνουμε τις βολτίτσες. Γιατί από αυτούς που πήρατε μαζί σας στο πρώτο και στο δεύτερο ταξίδι, κανένας δεν επέστρεψε. Φέρτε μας πίσω τους ανθρώπους μας, τώρα αμέσως! Και έτσι άρχισε το πανδαιμόνιο, μια τρομερή σφαγή. Από τα καράβια ρίχνουν κανονιές. Μετά τους χτυπάνε με τα πυροβόλα και τα τουφέκια, έτσι σκοτώνουν καμιά εκατοστή. Μετά έρχονται στρατιώτες με τους μεταλλικούς θώρακες και τους υπερκεφαλές. Οι Ινδιάνοι ρίχνουν βέλη που βέβαια δεν τρυπούν τους σιδερένιους θώρακες, αλλά είναι τόσο πολλά που όλο και κάποιος χριστιανός σκοτώνεται. Τότε ορμάνε τα άλογα με τους υπότες, καλυμμένα και αυτά με σίδερο που αστραποβολούσε. Θεέ μου, τι αίσθηση προκαλούσαν! Τι είναι αυτά τα ζώα, φώναζαν πανικόβλητοι Ινδιάνοι. Αυτοί οι άγριοι πίστευαν ότι άλογο και καβαλάρης ήταν ένα ζώο. Ότι από την πλάτη του αλόγου ξεφύτρωναν τα χέρια και το στέρνο ενός ανθρώπου. Με δύο λόγια λατέρας, δύο χέρια, τέσσερα πόδια, ένα πράγμα που προκαλούσε τρόμο. Και εδώ αρχίζει μια σφαγή ανελέητη. Κεφάλια αποχωρίζονται το σώμα με ένα χτύπημα του σιδερένιου σπαθιού και οι Ινδιάνοι να μην ξέρουν καν τι είναι το σίδερο. Και με χτυπήματα του πέλεκι τρυπούν, κομματιάζουν και ξεκυλιάζουν άντρες και γυναίκες. Να σου έρχεται να ξεράσεις μια ηλίθια και ανώφελη κτηνοδία. Μετά από αυτή την επίδειξη δύναμη, οι Ινδιάνοι μένουν αποσβολωμένοι. Μόλις βλέπουν χριστιανό τους, πιάνει τρέμουλο, πέφτουν στα γόνατα. Βέβαια πρέπει να πω ότι και εγώ δεν είχα χάσει. Όχι, δεν μου έκανε ένα παπάδο παιδί με ευγενική ψυχή. Είχα κάνει ένα χρόνο στο πεζικό των Αντζηγενέκων και είχα σφάξει στη μάχη και εκτός μάχης. Αλλά αυτό ήταν μαγκελιό χωρίς προηγούμενο. Να σκοτώνεις για να σκοτώνεις. Για να με βγάλει από τη θλίψη που ένιωθα, ο ιερέας μου είπε: Μην ανησυχείς. Αυτοί οι Ινδιάνοι είναι άγριοι και κανίβαλοι. Είναι κτίνοι που τρώνε το ανθρώπινο κρέας σαν να είναι μοσχαρίσιο. Μετά ξαναφύγαμε να βρούμε στεριά. Φτάνουμε στην ακτή. Εκεί συναντάμε άλλες φυλές. Εγώ προσπαθώ να μιλήσω με αυτούς τους άγριους. Ξέρετε, εγώ είμαι πολύ περίεργος και όχι να το πενευτώ, αλλά έχω φοβερή κλίση στις ξένες γλώσσες. Συνεννοούμε με στιχάκια, με νοήματα και με παντομήμα. Ρωτούσα πώς λέγεται το κάθε πράγμα. Για παράδειγμα, ήλιος. Αλίκε. Θάλασσα. Μάσπιο. Νερό. Πάθια. Έρωτας.
Καλά, εδώ υπάρχουν τουλάχιστον 10 διαφορετικές λέξεις να το πεις και 30 διαφορετικοί τρόποι να το κάνεις. Μετά, πώς λέμε, τρώω, πεθαίνω, φόβος, άνεμος, χαρά. Είμαι ευχαριστημένος πάνω στη γη. Όλη μέρα καθόμουν μαζί τους. Τους μιλούσα και σκαρφιζόμουν αστεία για να τους κάνω να γελάσουν. Έτσι, μετά από ένα μήνα, ήμουν ο μόνος που μπορούσα να συνοηθώ μαζί τους. Απόδειξη ότι όταν οι ναύαρχοι και οι καπετάνοι μας θέλησαν να στείλουν πρεσβευτές τους αρχηγούς των Ινδιάνων, εμένα φώναξαν. Μου ζήτησαν λοιπόν να μιλήσω στον Κάτσικο, που έτσι ονομάζουν οι Ινδιάνοι τον αρχηγό τους. Να τους διατάξεις να σου παραδώσουν όλο το χρυσό και τα μαργαριτάρια και να σου πούν πού είναι τα μεταλλεία. Ο Κάτσικο βγάζει από πάνω το ό,τι φορούσε, χρυσό, πέτρες πολύτιμες, μαργαριταρένια, κολιέ, ακόμα και αυτά που φορούσαν οι γυναίκες του. Αλλά ορκιζόταν. Μεταλλεία δεν έχω. Τότε και οι καπετάνοι μας στίβαξαν ξύλα, έξανε πάνω τον Κάτσικο και τον έκαψαν ζωντανό, σαν να ήταν ένας βλάσιμος Ιουδαίος. Για να μάθει να μην έχει μεταλλεία το αρχίδι. Μετά περιπλανηθήκαμε για έναν ολόκληρο χρόνο από τη μία ακτή στην άλλη, ψάχνοντας για χρυσό και άλλα εμπορεύματα. Από την Ισπανία ήρθαν και άλλα καράβια που πήγαιναν πέρα προς τη Δύση. Τον Κολόμπο τον αληθοδέσανε και τον φορτώσανε στο πλοίο να τον πάνε πίσω. Και όλα αυτά έγιναν γιατί είχε αρχίσει ήδη να βρίσκει ένα σωρό χρυσό και άλλες πολύτιμες πέτρες και με το ανάποδο μυαλό του εννοούσε να κρατάει για τον εαυτό του το 10% σαν να έχει συμβόλαιο. Αχ, νόμιζε ότι ήταν πολύ πονηρός αυτός ο Γενοβέζος, αλλά δεν είχε καταλάβει τίποτα. Ο λόγος των βασιλιάδων και των αφεντικών ήταν ιερός. Ιερός για τους ανόητους όμως! Εγώ με τους άλλους του δικού μου καραβιού μείναμε πίσω με κυβερνήτη τον Αλφόνσο Καμπεράν. Μετά από μερικούς μήνες ήρθε η διαταγή να γυρίσουμε κι εμείς πίσω. Φορτώσαμε 200 Ινδιάνους στα μπάρια του καραβιού για σαβούρα, στιβαγμένους σαν τα ζώα στην κοιλιά του πλοίου μαζί με 5 γουρουνάκια που έπρεπε να ξεφορτώσουμε στον Άγιο Δομήνικο. Ξεκινάμε. Ζέστη πολύ. Λίγο φαΐ, λίγο νερό. Αυτοί οι δύστυχοι Ινδιάνοι αρχίζουν να πεθαίνουν και τους πετάνε στη θάλασσα. Μετά από μερικές μέρες, πίσω στην πρίμνη, στη γραμμή που αφήνει το πλοίο, βλέπουμε ένα κοπάδι από μεγάλα ψάρια να μας ακολουθεί. Περιμένουν το γεύμα τους, τους Ινδιάνους. Έτσι ναυτικοί αρχίζουν να χρησιμοποιούν τους Ινδιάνους για δόλωμα. Παίρνουν τα φρέσκα πτώματα, τα περνούν στο αγκίστρι και ψαρεύουν. Πιάνουν μεγάλα ψάρια και είναι ικανοποιημένοι. Μας αφήνει τιμωρία για όλες αυτές τις κτηνοδίες που έχουμε κάνει και είναι στόλος τάσης στον Άγιο Δομήνικο που έπρεπε να ξεφορτώσουμε τα γουρουνάκια, ξεσπάει μία καταιγίδα με έναν άνεμο τόσο δυνατό που σπάει όλα τα πανιά και μας κάνει να παραπατάμε σαν μεθυσμένους. Ξαφνικά ακούγεται ένα κράξ φοβερό μέσα μες στο σκόπελο. Ρίγμα στο καράβι, κατεβάστε τις βάρκες γρήγορα να πηδήξουμε μέσα. Όχι για εσάς τους πέντε που φυλάτε τα ζώα δεν υπάρχει χώρος, ούτε για τους Ινδιάνους. Ας πνιγούν αυτοί οι μαλάκες. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Ίσως από θυμό, ίσως από ήκτο. Σπόντι που καμπόρτα. Οι Ινδιάνοι ορμάνε όλοι έξω. Πέφτουν πάνω με ποδοπατάδε και πηδάνε στη θάλασσα. Για καλή μου τύχη ήταν εκεί οι τέσσερις σύντροφοί μου και με σκόνουν. Γρήγορα! Κάντε γρήγορα! Το καράβι υφίσετε! Ή! Να σώσουμε τα γουρούνια! Γιατί! Αφήστε τις κουβέντες τώρα. Έτσι εγώ και η σύντροφή μου κατεβαίνουμε στο αμπάρι, δένουμε στο λαιμό κάθε γουρούνιου ένα σκοινί και μετά όλοι μαζί αγκαλιά ο καθένας με το γουρούνι του πηδάμε στη θάλασσα. Να η προφητεία που έλεγε για τα γουρούνια. Βέβαια το αγκάλιασμα με αυτά τα ζώα δεν προέκυψε από μια ξαφνική χριστιανική αγάπη για τα γουρούνια. Όχι, δεν τα σώσαμε γι' αυτό. Το ήξερα από τον Όμηρο, ένα ποιητή. Μέσα στην καταιγίδα καταλαβαίνεις πόσο σπουδαίοι είναι οι ποιητές. Που είχε γράψει μια ιστορία για κάτι αλλήλους ναυαγούς που σώθηκαν στην τρικυμία αγκαλιασμένοι στα γουρούνια. Και αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι τα γουρούνια είναι σπουδαίοι κολονητές. Με όλο αυτό το λίπος που έχουν δεν βουλιάζουν ποτέ, σαν τις σημαδρούρες. Άσε που έχουν μια μοναδική αίσθηση του προσανατολισμού. Εσύ τα πετάς στη θάλασσα και αυτά, τακ, στρέφουν το ρίχος τους προς τη πιο κοντινή στεριά και δεν κάνουν ποτέ λάθος. Έτσι λοιπόν εμείς οι πέντε, αγκαλιασμένοι ο καθένας σε ένα ζώο σουσίβιο, βρεθήκαμε στην ακτή μέσα από κύματα πελώρια ζωσμένοι από τα γουρούνια. Για να κολυμπάμε πιο άνετα, είχαμε βγάλει τις βράκες και τις πουκαμίσες μας και τώρα βρισκόμασταν γυμνοί στην άμμο της παραλίας, γυμνοί όπως τα γουρούνια μας. Διάολε, τι κρύο ήταν αυτό! Είχαμε μελανιάσει και το δέρμα των γουρούνιων είχε γίνει συγκλαμμένο. Γύρω μας δεν υπήρχε ψυχή.
Και τώρα νομίζω πως έφτασε η στιγμή να σας παρουσιάσω τους τέσσερις συντρόφους μου σε αυτή τη συμφορά. Ο πρώτος είναι ένας θεόχοντρος που το φωνάζουμε Τρεντατρύπε, Κιλαρά. Ο δεύτερος είναι ένας άραβας αρακινός από την Τινησία που το φωνάζουμε Μόρο. Μόρο! Μελαχρινό! Ο τρίτος είναι ένας βάσκος κοκκινοτρίχης που το φωνάζουμε Ρώσο κόκκινο! Και ο τέταρτος είναι ένας λιγνός σερακιανός βενετσιάνος που το φωνάζουμε Μάγκρο λιγνό! Είναι φανερό πως έχουμε φοβερή φαντασία στα παρατσούπλια! Μετά από λίγο, και ενώ ήμασταν στην ακτή και τρέμαμε από την Τραμουντάνα, βλέπουμε μία από τις βάρκες του καραβιού μας αναποδογυρισμένη και άδεια. Έτσι καταλάβαμε ότι ήμασταν οι μόνοι που σωθήκαμε. Αλλά σήμερα φτάσαμε. Ξαφνικά, από τον όφο απέναντι, βλέπουμε να κατεβαίνουν καμιά και αυτοί οι άλλοι. Όλοι τους οπλισμένοι με τόξα και βέλη. Διάολε, ας ελπίσουμε ότι αυτοί οι άγριοι δεν έχουν γνωρίσει ακόμα τους χριστιανούς, γιατί αλλιώς τη βάψαμε, θα μας κάνουν κομματάκια. Ακιουντούε, Λισάλα! Siamo cristiani e membrani da Spagna! Που πάει να πει, φίλοι, είμαστε χριστιανοί που ναυαγίσαμε με ένα ισπανικό καράβι. Με καταλαβαίνουν! Μουζεκάτσε μου τα πούτι, ο Κριστιανοί Ισπανιόλοι. Πάει να πει, φίλοι, συγγνώμη, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν οι λέξεις Ισπανοί και Χριστιανοί. Ευτυχώς. Μήπως έχετε κάτι να σκεπαστούμε, γιατί κοντεύουμε να πεθάνουμε από το κρυό. Όχι, και εμείς γυμνοί είμαστε. Μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι για να ζεσταθείτε. Στο Άψες Βίσα οι Ινδιάνοι μαζεύουν κλαδιά και ανάβουν μια μεγάλη φωτιά για να ζεσταθούμε και να στεγνώσουμε. Και μετά κάναν κάτι που μας συγκίνησε πάρα πολύ. Για να μας μεταφέρουν στο χωριό τους, που ήταν κάπως μακριά. Και επειδή κινδυνεύαμε να πεθάνουμε από το κρύο, στείλουν φωτιές μία κάθε 30 βήματα. Μετά μας σηκώνουν στα χέρια και μας μεταφέρουν πάνω από τις φωτιές μέχρι το χωριό τους. Με την ίδια περιποίηση μεταφέρουν και τα γουρούνια. Βέβαια αυτοί δεν γνώριζαν τα γουρούνια. Νόμιζαν ότι ήταν χριστιανοί μιας άλλης ράτσας, λίγο πιο χοντροί. Φτάσαμε στο χωριό με τις καλοφτιαγμένες καλύβες και μας ακτοποίησαν σε μια μεγάλη καλύβα με ένα μαγκάλι στη μέση. Δεν πιστεύω αυτοί οι άγριοι κανίβαλοι να φέρονται τόσο ευγενικά σε εμάς και στα γουρούνια μόνο και μόνο επειδή θέλουν να μας φάνε. Μη λες μαλάκιες. Είναι το τρίτο μου ταξίδι στις Ινδίες και δεν έχω δει ποτέ χέρια και πόδια να τα έχουν κρεμασμένα ή να τα έχουν στην άλλη. Αυτά είναι ιστορίες που διηγούνται παραμυθάδες. Ο Αμέρικο Βεσπούκι και ο Αλφέσο Καμπερά. Για να έχουν το άλλο και να συμπεριφέρονται στους Ινδιάνους σαν να είναι ζώα. Πάντως, πέρα από κάθε συζήτηση, οφείλω να ομολογήσω ότι αυτοί οι Ινδιάνοι ήταν σίγουρα οι πιο γλυκοί και οι πιο ευγενικοί που είχαμε συναντήσει. Η μοναδική φορά που τους είδα να συμπεριφέρονται βία ήταν στα Ταντών πριν τα φάνε. Τα Ταντών που λέγονται και γαλοπούλες είναι κότες. Έχουν και αυτά μια ουρά που ανοίγει σαν βεντάλια. Και περπατάνε καμαρωτά, καμαρωτά, σαν να λένε «Κοίτα τι φτερά βγαίνουν από τον κόλο μου». Λοιπόν, αυτοί οι άγριοι Ινδιάνοι ξεπουπουλιάζουν το ζώο όσο είναι ακόμα ζωντανό. Γιατί λένε ότι έτσι το κρέας του γίνεται πιο τρυφερό και πιο νόστιμο. Το κακόμοιρο το ζώο σκούζει απελπισμένα. Αλλά αυτοί συνεχίζουν. Πώς, με εμάς είχαμε πιο ευγενικούς τρόπους. Έβαλαν τον καθένα από εμάς να κινηθεί σε ένα δίχτυ που το έλεγαν ώρα. Ήταν κρεμασμένοι σε δύο πασάλους. Και από κάτω υπήρχε ένα μαγκάλι για να μας ζεσταίνει. Αλλά η μεγάλη έκπληξη ήταν ότι μέσα σε κάθε ώρα ήταν ξαπλωμένη χωρίς να το έχουμε ζητήσει μια κοπέλα γλυκιά και ευγενική για να κινηθεί στην αγκαλιά μου. Και μετά σου λένε ότι είναι άγρη. Αλλά τι ταλαιπωρία και αυτό το δίχτυ. Και ειδικά όταν είναι δύο μέσα. Και η κατάσταση γινόταν τραγική όταν προσπαθούσες να κάνεις έρωτα με αυτή την κοπέλα. Εκείνη σφίγγεται πάνω μου. Εγώ απλώνω το χέρι να την αγκαλιάσω. Χάνω την ισορροπία μου. Τη λέγε να το δείχνει και κατάλληλα το κάτω. Με τον κόλο στο μαγκάλι. Μια άλλη φορά προσπαθώ να την αγκαλιάσω με τα πόδια. Στραβώνουν τα πόδια μου. Με ένα τύραγμα της μέσης προσπαθώ να ισιώσω. Άλλο ένα στραμπούλιγμα και καταλήγω πάντο με το χάρι στο χώμα. Και τα αρχίδια πιασμένα στην αιώρα σαν ψάρι πιασμένο στα δίχτυα. Και την κοπέλα να σκάει στα κρύα πάνω στην αιώρα που βγαίνεται ακόμη. Μετά συνήθισα
Έμαθα να κάνω έρωτα στην ώρα. Καλύτερα και από ακροβάτης. Κατάφερα να πιάνουμε με τα δάχτυλα των ποδιών, με τα δόντια, ακόμη και με τα αυτιά. Τι ζωή κι αυτή. Άσε που μας έδινα να φάμε τα πιο καλά και τα πιο ορεκτικά φαγητά. Ρίζες ξεροψημένες, με γιγάντια καβούρια, γεμισμένα, με ολόκληρες νεογέννητες χελονίτσες βουτυγμένες στο μέλι. Σκουλίκια πικάντικα στη θράκα με χαρούκια. Σαύρες ιγκουάνα βραστές που τις γέμιζαν με κρέας σαλιγκαριών και φασόλια με σάλτσα μυρμηγκιών. Στην αρχή ξερνούσαμε την πρώτη μπουκιά που έβαζα στο στόμα. Ύστερα έκανα εμετό μετά από 2-3 ώρες αφού τα έτρωγα. Μια μέρα, αυτοί οι άγροι ετοίμασαν μια γιορτή. Και για να κάνουν ένα καλό ψητό, σκότωσαν ένα από τα γουρνάκια μας. Έβαλα να πιούμε μία μπύρα από καλαμπόκι και ένα άλλο ποτό, πιο δυνατό. Μπύρα από φραγκόσκα. Για αυτή τη γιορτή ήρθαν από τη θάλασσα ένα σωρό άλλοι άγροι με κάτι βάρκες που τους λέγανε κανό. Αυτή ήταν πιο λεπτή και πιο δυνατή από τους σωτήρες μας, με πολλούς κρίκους περασμένους στα αυτιά. Οι γυναίκες που είχαν μαζί τους ήταν πανέμορφες. Τόσο ωραίες γυναίκες δεν είχα ξαναδεί. Έκαναν μεγάλη φασαρία. Χόρευαν, γελούσαν, μετούσαν τόσο με αυτή την πύρα που τους άρεσε. Ήταν χαρούμενοι τύποι αυτοί οι άγροι. Ύστερα, στο τέλος της γιορτής, ορμάνε πάνω μας και μας δένουν και τους πέντε σαν τα λουκάνικα. Με λίγα λόγια. Αυτοί οι ευγενικοί σωτήρες μας πούλησαν για σκλάβους τους χαρούμενους. Μόνο οι γυναίκες που είχαν κοιμηθεί μαζί μας ήταν λίγο μελαγχολικές. Κατά τα άλλα, αυτοί οι άγροι μας φέρθηκαν τόσο καλά μόνο και μόνο επειδή είμαστε καλό εμπόρευμα για ανταλλαγή. Ξέρετε όμως για πόσο μας πούλησαν. Μας πούλησαν για 4 μεγάλες γαβάθες από κάβουρα, μερικά δέρματα κατσίκας, 5 τόξα μεταβέλτους και 2 κολλιά φτιαγμένα από σαλιγκάρια. Για αυτές τις μαλακίες μας ανταλλάξανε! Παρόλα αυτά, η γη στην άλλη ακτή που μας πήγαν ήταν ένα θαύμα, έμοιαζε με παράδεισο. Τόσο που μου μπήκε στο μυαλό η ιδέα ότι αυτή πρέπει να είναι η φημισμένη γη που ονομάζουν Φλόριντα. Αλλά σε αυτή τη Φλόριντα έμαθα τι πάει να πει να είσαι σκλάβος. Μας έβαζαν να δουλεύουμε τόσο πολύ που όταν το βράδυ γυρίζαμε στο χωριό ήμασταν τόσο κουρασμένοι που δεν είχαμε τη δύναμη ούτε να ανέβουμε πάνω στην αιώρα μας. Ναι. Αλλά το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι μέσα στην αιώρα δεν μας περίμενε πια κανένας. Εγώ κάθε τόσο έπεφτα από μόνος μου έτσι για να έχω την ψευδέστηση ότι βρίσκω μόνο μια κοπέλα. Κάθε τόσο ξόρκιζα τους συντρόφους μου. Μη δείχνετε λυπημένοι μπροστά... Μη δείχνετε λυπημένοι μπροστά στα άγρια αφεντικά μας. Πρέπει να κάνουμε τους ικανοποιημένους. Αν θέλουμε να παραμείνουμε ζωντανοί, πρέπει να κάνουμε τους παλιάτσους. Αλλά αυτοί οι κλαψιάριδες δεν μου δίναν καμία σημασία. Μετά τη μέρα που άλλαξε σελήνη και άρχισε να γεμίζει, ξαφνικά, γιατί εγώ πάντα παρατηρούσα ψωλήνη από το που το είχε μάθει η μάγισσά μου, ξαφνικά άνοιξε και συμπεριφορά στον αγριό απέναντί μου. Αρχικά με πήγαν σε μια πολύ μεγάλη καλύβα και εκεί βρισκόταν μια πολύ μεγάλη αιώρα. Και μέσα στην αιώρα 2 κοπέλες, οι πιο ωραίες του χωριού, αγκαλιά στην αιώρα. Βέβαια με 2 κοπέλες είναι δύσκολο να κάνεις τον ισορροπιστή. Μα τι είχε συμβεί, ποιος ξέρει. Το καλύτερο απ' όλα ήταν ότι με απέλεξαν να δουλεύω σαν σκλάβος. Μου έδιναν να τρώω τα πιο φίνα φαγητά τους και οι γυναίκες και τα παιδιά ερχόντουσαν, με χάιδευαν και με δάγκωναν σλουτούς. Με καλά τι σας έπιασε. Τίποτα, το κάνουμε για να γελάσουμε. Έξω από το χωριό υπήρχε ένας καταράκτης και αυτές οι πανέμορφες κοπέλες με πήγαιναν εκεί κάθε πρωί. Με έλουσαν, με άλυφαν μελάδια, μου έκαναν μασάζ και μετά με έβαζαν να σκαρφαλώνω σε ένα κορμό και ζωγράφησαν κύκλους πάνω στο σώμα μου. Οι σύντροφοί μου με κοιτούσαν αποσβολωμένοι. Μα τι παιχνίδι είναι αυτό! Ούτε κι εγώ μπορούσα να βρω μια εξήγηση σε αυτή την παράξενη τη λειτουργία. Θα είναι επειδή τους είμαι συμπαθής, έλεγα. Αλλά μάλλον όχι. Ξαφνικά άρχισαν να μου συμπεριφέρονται με έναν τρόπο που δεν μου άρεσε καθόλου.
Γυναίκες, άντρες και παιδιά άρχισαν να μου ξεριζώνουν τις τρίχες από παντού. Απ' τις μασχάλες, απ' τις γάμπες, απ' τον αφαλό και πιο κάτω. Τι πόνος, αταχτήνει φιλή αγρίων, κοίτα πώς γελάνε. Έτσι δεν περάσατε, για καμιά γαλοπούλα. Δεν πιστεύω να έχετε σκοπό να με ψήσετε και να με φάτε. Καλά το κατάλαβες. Να πάρει αυτή είναι κανίβαλη. Τώρα κατάλαβα γιατί τα παιδιά με δάγκωρα σλουτούς. Το έκανα για να με δοκιμάσουν. Και όλοι αυτοί οι ζωγραφισμένοι κύκλοι πάνω στο σώμα μου ήταν τα μέρη που έχει καθαρώσει ο καθένας. Ένιωσα την ψυχή μου να φεύγει. Σουριάστηκα κάτω κουρέλι από το φόβο. Αλλά και εκείνοι τρόμαξαν. Γιατί αυτοί οι άγριοι, το κρέας που δεν το έχουν σκοτώσει αυτοί, δεν το τρώνε. Πρέπει να είσαι φρέσκος της ώρας. Αλλιώς σε κάνουν εμετό. Έντρομοι με έριξαν πάνω σε μια ώρα και άρχισαν να πισάνε πάνω του. Προσπαθούσαν με την ανάσα τους να μου δώσουν ζωή. Εν τω μεταξύ στην πλατεία, στείναν πασάλους για τη γιορτή, τη δική μου γιορτή. Με αδύναμη φωνή, ρωτάω τον Σαμάνο, που ήταν ο αρχιμάγος τους. Πριν πεθάνω, θα ήθελα να μου λύσετε μια απορία. Γιατί διαλέξατε να φάτε εμένα. Εμένα, που δεν έχω και πολύ κρέας πάνω μου. Θα μπορούσατε να διαλέξετε κάποιον άλλον από τους συντρόφους μου. Κάποιον πιο καλοθρεμένο. Ναι, αλλά εσύ είσαι πιο χαρούμενος, πιο γελαστός. Το κρέας κάποιου που γελάει και κάνει και τους άλλους να γελάνε είναι νόστιμο κρέας. Κάνει καλό, φέρνει χαρά. Αντίθετα, κρέας σαν αυτό το συντρόφο σου που είναι λυπημένοι και γκρινιάριδες, σου κάθεται στο λαιμό και στο στομάχι, βλέπεις άσχημα όνειρα. Άσε που μετά βρωμάκι, αναπνοή σου. Μου λέει ότι το γεύμα θα είναι σε 4 μέρες και μου έρχεται κόλπος. Όχι, δεν τρώω άλλο. Θα αρκεστείτε στο κρέας που έχω πάνω. Κλείνω το στόμα μου και δεν κατεβάζω πουκιά. Κίτρινος! Είναι κίτρινος! Ήταν αλήθεια. Είχα βγάλει τη χρυσή. Ο Θεός του τον κιτρίνησε έτσι. Αυτό είναι σημάδι ότι ο Θεός του δεν θέλει να τον φάμε. Τουλάχιστον για την ώρα. Θα μπορούσα να τον φιλήσω. Και τώρα τι θα γίνει. Θα χαλάσουμε τη γιορτή. Όχι. Θα φάμε τους άλλους 4! Μα αυτοί είναι λυπημένοι. Τότε θα τους κάνουμε να γελάσουν. Θα τους γαργαλίσουμε να γελάσουν μέχρι να σκάσουν. Ικανοποιημένοι πέφτουν πάνω στους συντρόφους μου φωνάζοντας αϊ αϊ και αρχίζουν να τους κάνουν τα ίδια που είχαν κάνει και σε μένα. Κι εγώ εκεί, ξαπλωμένα στην αιώρα, ήσυχος και κατακίτρινος. Το βράδυ οι σύντροφοί μου κλαίνε και τρέμουν από το φόβο τους. Ήρεμα, ίσως βρήκα τρόπο να σας σώσω. Α, ναι, και πώς? Θα σας κάνω κίτρινο σαν και εμένα. Πώς, με ποιο τρόπο? Κοίτα, εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά κι εσείς πρέπει να κάνετε μια φοβερή θυσία. Είστε διατεθειμένοι? Για πες. Λοιπόν, εγώ θα κατουρίσω σε έναν κάδο και μετά εσείς θα πιείτε τα κάτουρα μονορούφι. Τα δικά σου τα κάτουρα, μα είναι ιδιαστικό. Μήπως τα δικά σου είναι πιο νόστιμα? Αν δεν σου αρέσει, να βάλουμε λίγο λεμονάκι, καμιά ελίτσα. Με λιές, με λεμόνι, χωρίς εγώ είμαι μέσα. Βάλε ένα κατρούτσο. Και εγώ είμαι μέσα, και σε μένα ένα. Ένα μισό. Εμένα δυο λούτσα. Ήρεμα, να σας φέρω και καμιά τράβουλα μήπως, που είμαστε στην ταβέρνα του κατουρού. Άντε στη σειρά του για το μερίδιο του καθένα. Και προσοχή. Θα του κλείσουμε χωρίς θόρυβο, γιατί αν αυτές οι κοπέλες καταλάβουν την απάντη, τη βάψαμε. Με τα πολλά. Έγιναν και αυτοί κίτρινοι. Έγιναν κίτρινοι και οι σύντροφοί μου σαν τη Ζαφορά. Τα καταφέραμε. Συμφορά. Ο Θεός των χριστιανών δεν θέλει να φάμε ούτε αυτούς. Ωραία, τώρα οι Μιάνοι τα έχουν βάψει μαύρα ενώ εμείς ήμασταν καταχαρούμενοι. Τσίσα! Οι χριστιανοί ήταν τα τσίσα! Προδοσία! Αυτοί οι αχροί μας χορόιδεψαν! Πέφτουν πάνω μας, κλωτσιές, παστουνιές στα τυφλά, μας ρίχνουν κατά γης και μετά ήρθε η μεγαλύτερη ταπείνωση. Στάθηκαν γύρω μας σε κύκλο και μας κατούρισαν! Ειδικά εμένα κόντεψαν να με πνίξουν, γιατί δικιά μου ήταν αυτή η ωραία ιδέα. Έτσι καταλάβαμε ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα σε αυτούς τους άγριους. Αλλά λίμον αν τους κοροϊδέψεις, αν τους τη φέρεις, γίνονται θηρία. Βρωμεροί και τρισάφλοι χριστιανοί! Κίτρινους ξεκίτρινους σε 3 μέρες θα σας φάμε όλους! Κι όσο από τα κομμάτια σας περισσέψουν, θα τα κάνουμε καπνιστά για να έχουμε απόθεμα! Μας έδεσαν με ένα σκηνί στο μπάσαλο της αιώρας και μας άφησαν εκεί. Αυτό που με έκανε να καταλάβω πόσο πολύ είχαν νευριάσει είναι ότι στην αιώρα δεν υπήρχε
και καμία κοπέλα να με αγκαλιάσει. Ίσως το κάτουρο να έχει τα ίδια αποτελέσματα με το χαμομήλι. Γιατί τη νύχτα οι σύντροφοί μου αποκοιμήθηκαν αμέσως. Εγώ όμως δεν κοιμόμουν. Με νύχια και με δόντια έκοψα τα σκοινιά και ελευθερώθηκα. Μου ήρθε η απελπισμένη ιδέα να πηδήξω το ξύλινο τείχος και να το σκάσω παίρνοντας τον δρόμο για το δάσος. Ήξερα πολύ καλά, βέβαια, πως ήταν μια απερίσκεπτη ιδέα, αφού δεν υπήρχε η παραμικρή ελπίδα να παραμείνω ζωντανός ούτε δύο μέρες εκεί έξω, με όλα αυτά τα θηρία που κυκλοφορούσαν στο δάσος, τα ερπετά και τα λιοντάρια δίχως τρίχωμα που τα λένε πούμα. Δεν πειράζει όμως. Καλύτερα να με φάει ένα ιαγουάρος, ένα πούμα ή ένα κροκόδιλος, παρά να με φάνε. Το χωριό ήταν περιφραγμένο με ένα ξύλινο τείχος. Έφτασα αθόρυβα κάτω από το ψηλό τείχος χωρίς να με δει κανείς. Δεν υπήρχαν φυλακές. Σκαρφαλώνω στο ξύλινο τείχος. Διάολε! Βλέπω ανθρώπινες οπλισμένες φιγούρες να σκαρφαλώνουν το ξύλινο τείχος από την έξω μεριά. Είναι άγριοι εχθροί που έρχονται μέσα στο σκοτάδι να τους πιάσω στον ύπνο. Δεν ξέρω τι με έπιασε, έτσι από ένστικτο. Άρχισα να φωνάζω. Συναγερμός! Συναγερμός! Ξύπνα κόσμε, ξύπνα! Έρχονται οι εχθροί σου να σας φάξουν! Μα τι μαλάκας. Τι με νοιάζει εμένα και θέλω να σώσω αυτούς τους άγριους κανίβαλους που εκτός των άλλων θέλουν να με φάνε κιόλας. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Συναγερμός! Συναγερμός! Δεν μου φτάνει αυτό. Αρπάζω και ένα μπάσαλο και αρχίζω να χτυπάω στα τυφλά όποιον άγριο πηδάει μέσα. Τελικά, οι κοιμισμένοι Ινδιάνοι ξύπνησαν. Αρχίζει μια φοβερή συμπλοκή. Βέλη και δόρατα πετούν προς όλες τις κατευθύνσεις. Πολεμούν ακόμη και γυναίκες ρίχνοντας πέτρες και πετώντας μπαστινιές. Από τους εχθρούς που κατάφεραν να πηδήξουν το ξύλινο τείχος, μόνο 10 επέζησαν και ήταν σε κακάχαλα. Από τους δικούς μας, ένα σκοτώθηκε και 4 τραυματίστηκαν και ήταν σε κακάχαλα. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Σαμάνος. Μια μαχαιριά του είχε ανοίξει την κοιλιά και του είχαν διέξω τ' άντερα. Τον κακόμοιρο το λυπάμαι. Του χρωστούσε ευγνωμοσύνη. Αν δεν είχε επινοήσει την ιστορία με το Θεό μου που με κυτρίνησε, τώρα θα μ' είχαν φάει, θα μ' είχαν χωνέψει και θα μ' είχαν κιόλα σχέσει. Θέλω τουλάχιστον να προσπαθήσω να τον σώσω. Τρέχω στην καλύβα μου, παίρνω τη σιδερένια λάμα, το σουβλί και τη βελόνα που είχα για να ράβω τα πανιά και τα είχα κρατήσει καλά κρυμμένα. Και πλησιάζω τον αρχηγό των μάγων, ανοίγω δρόμο ανάμεσα στον κόσμο που είναι γύρω του και καθαρίζω τα έντερα με νερό και λεμόνι και τα τακτοποιώ στην κοιλιά όπως κάνουμε με τη γέμιση. Με την κλωστή και τη βελόνα στο χέρι, έχοντας τα ακόντια στο νου μου των νευρικών αγρίων, αρχίζω να ράβω όπως είχα μάθει να κάνω με τις πληγές των αλόγων. Πριν καλά-καλά προλάβω να τελειώσω το ράψιμο, ο Σαμάνος, ίσα που καταφέρει να μου χαμογελάσει, μου πιάνει το χέρι, το φυλάει. Όλοι γύρω μου με φυλάνε και με χαϊδεύουν. Με σηκώνει στους ώμους και με πάνε εκεί στους άλλους τραυματίες της μάχης. Βλέπω παντού σφαγμένους ανθρώπους. Αρχίζω να καυτηριάζω και να ράβω πληγές χωρίς να παίρνω ανάσα μέχρι τη δύση του ηλίου. Στο τέλος, πεθαμένος από την κούραση, επιστρέφω στην αιώρα μου και βυθίζομαι σαν ξερό στον ύπνο. Δεν ξέρω πόσο κοιμήθηκα. Ξύπνησε μια γλυκιά και τρυφερή αίσθηση γύρω από τη μέση και την πλάτη. Ανοίγω τα μάτια. Θεέ μου, τι ευτυχία! Βρισκόμουν στην αγκαλιά δύο γυναικών. Ζήτω, σίγουρα αυτό θα ήταν το ευχαριστώ που είχα σώσει στο χωριό. Αμέσως με πληροφόρησαν ότι ο Σαμάνος ήταν ήδη καλά, όπως καλά ήταν και όλοι όσοι είχα ράψει. Έρχεται να με βρει ο Κάτσικο, ο αρχηγός του χωριού. Με αγκαλιάζει και με φυλά στο στόμα. Κάτι εγώ βρίσκω λίγο ιδιαστικό. Μην ανησυχείς, εσένα δεν πρόκειται να σε φάνει. Ευχαριστώ. Και τους συντρόφους μου θα τους ελευθερώσετε κι αυτούς. Και για ποιο λόγο. Εσύ όταν σήμανε στο συναγερμό, αυτοί κοιμώτησαν του καλού καιρού και δεν έκαναν τίποτα. Λοιπόν, τους συντρόφους θα τους φάμε. Και εννοείται ότι ο τιμόμενο πρόσωπο σε αυτό το γεύμα θα είσαι εσύ. Μωμένος και ελπιμένος μαζί βγήκα έξω από το τείχος να περπατήσω. Πώς μπορώ να τους σώσω, είχα μεγάλη στεναχώρια. Περπάτησα μέχρι την παραλία και έστρεψα την προσοχή μου στη σελήνη. Γύρω της υπήρχε ένα παράξενο φωτοστέφανο. Θυμήθηκα που η ιερωμένη μου η μάγισσα κάποτε μου έδειξε την ίδια σελήνη και μετά από λίγο ήρθε η καταστροφή του κόσμου. Γιατί κοιτάς τόσο επίμονα τη σελήνη?
γιατί μου μιλάει. Α, ναι. Και τι σου λέει? Μου λέει ότι αν δεν αποφασίσετε αμέσως να μην φάτε τους συντρόφους μου, θα στείλει αστραπές και καταιγίδες και θα σας σκοτώσει όλοι. Μα τι πονηριά! Είπαμε, αποδείχτηκες καλός ράφτης πληγών και μας με τη θυσόνα γερμό. Αλλά να περνιέσαι και για μάγος που μιλάει με τη Σελήνη. Ε, αυτό πάει πολύ. Α, είπαμε, είμαστε άγριοι, αλλά μαλάκες δεν είμαστε. Πάει πολύ, ε. Καλά, πάντως εγώ αν ήμουν στη θέση σας, θα έδινα αμέσως διαταγή. Θα βγουν όλες οι βάρκες στην ακτή. Όσες προμήθειες μπορούν να φορτωθούν να γίνουν δέματα και να βιαστούμε να πάμε στη μεγάλη σπηλιά στην άκρη του λόφου. Μα τι πονηρός που είσαι! Ο ουρανός είναι καθαρός και η θάλασσα έρημη σαλάδι. Πού βλέπεις το σημάδι ότι προμηνύεται θύελα? Σμάρα! Εκείνη τη στιγμή μια μεγάλη λάμψη, μια εκτυφλωτική αστραπή του κόβει το γέλιο. Σμάρα! Ένα φοβερό φύσιμα αέρα σηκώνει ένα πελώριο συνεφοσκόνη και μια μαύρη φοβερή γραμμή εμφανίζεται στον ορίζοντα της θάλασσας. Όλοι οι άγριοι τρέχουν να τραβήξουν έξω τις βάρκες. Φτάνουν στο χωριό, φορτώνουν ό,τι μπορούν. Βγάζουν έξω τους αιγμαλώτους μαζί και τους συντρόφους μου και δρόμο όλοι. Κατσίκες, παιδιά, γαλοπούς, αγριογούρουνα, μαζευτήκαμε όλοι στη μεγάλη σπηλιά. Δεν προλάβαμε να κρυφτούμε και έξω αρχίζει η καταστροφή του κόσμου. Απ' τη κολόφαρδη που είμαστε, ξεριζωμένα δέντρα κυλούν και φτάνουν μέχρι την είσοδο της σπηλιάς και μας προφυλάζουν από τα κύματα που φτάνουν ως εκεί. Που να πάρει ο διάλος. Μετά από δύο μέρες και τρεις νύχτες που κράτησε αυτή η τρομερή θύελλα, το σκηνικό ξαφνικά αλλάζει όπως ακριβώς συμβαίνει στο θέατρο. Το σκηνικό με την καταιγίδα μαζεύεται και δίνει στη θέση του στο σκηνικό με το γαλήνιο καλό καιρό και τον ήλιο να λάβει. Βγαίνουμε με κόπο από την είσοδο της σπηλιάς. Διάολε, τι καταστροφή! Έξω μοιάζει σαν να έχει περάσει ένας γίγαντας ξέφρενος και οργισμένος και να έχει οργώσει όλη την ακτή και το δάσος. Το χωριό μας έχει εξαφανιστεί. Αργότερα μάθαμε ότι από όλα τα γύρω χωριά που βρίσκονταν σε ακτίνα πολλών μιλίων, μόνο εμείς είχαμε σωθεί. Γυρίζω να κοιτάξω πίσω μου και βλέπω όλους τους άγριους, άθερες γυναίκες και παιδιά, να έχουν γονατίσει μπροστά μου με το κεφάλι σκυμμένο αποκλεισμένο στη γη. Είχα την εντύπωση ότι είχαν γονατίσει και οι κατσίκες, τα γουρούνια, ακόμη και τα νταντών. Συγχώρεσέ μας που δεν σε πιστέψαμε από την αρχή. Σου ορκιζόμαστε ότι δεν θα φάμε ούτε εσένα ούτε τους χριστιανούς συντρόφους σου. Τώρα ξέρουμε ότι εσύ είσαι ο γιος του ήλιου που ήρθες από την άλλη άκρη του ουρανού για να μας σώσει. Η προφητεία μας είχε προειδοποιήσει πως θα έρθει ένας άντρας με γενιάδα, λίγο ασχημούλης, με λευκό δέρμα, που θα μιλάει με τη Σελήνη σαν να είναι η μητέρα του. Άγιε, Άγιε, βοήθησέ μας, εσύ είσαι αυτός. Λίγο ακόμα και θα μου έψελναν αλληλούια. Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Ποιος εγώ, ένα βλάσφημο κάθαρμα, πουτάνας γιος που για να γλιτώσω από την ιερά εξέταση μπάρκαρα βουτυγμένου στα σκατά των γουρνιών και των αγελάδων, να είμαι τώρα Άγιος, Αμάνος, Μάγος, γιος του ήλιου. Τι σου είναι το πεπρωμένο? Βέβαια δεν είχα καταλάβει ότι το επάγγελμα του Μάγου Σαμάνου Αγίου θα ήταν τόσο κουραστικό. Έτσι για αρχή φέρνει μπροστά μου ένα σωρό μικρές λεκάνες με φαγόσιμα, καλάθια, πανέρια και βαζάκια με τρόφιμα που είχα σώσει από την καταστροφή. Τα κουπάνε μπροστά μου και μου λένε: Μεγάλε Άγιε, όλα αυτά είναι για σένα. Μα τι λέτε, είστε τρελοί? Θέλετε να σκάσω? Και εσείς τι θα φάτε? Εντάξει, αν θέλεις να κάνεις τη χάρη να αφήσεις κάποια και σε εμάς, ευχαριστούμε. Πρέπει όμως πρώτα να τα ευλογήσεις. Τι να ευλογήσω? Τα φαγητά! Αναγκάζομαι λοιπόν τότε. Και να ένα φύσιμα στο ψωμί από μανιόκα, να ένα στο καλαμπόκι, στα φρούτα, στα λαχανικά, στα ψάρια, στα καβούρια. Μετά πρέπει να τους φυσήξω και πάνω στο κεφάλι για να διώξω το κακό. Ύστερα να τους αγγίξω στο κεφάλι και στο στόμα όλους έναν. Στο τέλος ακόμη και οι σύντροφοί μου έρχονται και μ' αγκαλιάζουν με δάκρυα στα μάτια. Μας λύτρωσες δυο φορές. Χάρη σε σένα δεν μας έφαγαν και μας λύτρωσες και από τη θύελλα. Έχουν δει και αυτοί οι άγριοι. Κάτι μαγικό έχουν τα χέρια και τα μάτια σου. Σε παρακαλώ, άρχιξε και εμάς. Και εμένα, και εμένα. Τέλει! Σταματήστε! Αρπάζω τότε ένα μπαστούνι και αρχίζω να τους σκοπανάω όπως ακριβώς το έκανε κάθε μεγάλος
Άγιος. Μόλις ξεδιαλύθηκε αυτή η υπόθεση, προέκυψε μια άλλη, λίγο πιο σοβαρή. Ο Κάτσικο βρισκόταν για ακόμα μια φορά γονατιστός μπροστά μου. Εσύ που μιλάς με τη μητέρα σου τη Σελήνη και τον πατέρα σου τον Ήλιο, ξέρεις, πολλές μέρες τώρα ολόγυρά μας δεν υπάρχει ούτε ένα δέντρο γερό, ούτε ένα ζώο για να φάμε. Ακόμη και οι σαύρες και τα καβούρια έχουν εξαφανιστεί. Πρέπει να μας πεις τι πορεία να ακολουθήσουμε. Δυτικά! Θα τραβήξουμε δυτικά! Δεν είχα διαλέξει τυχαία αυτή την κατεύθυνση. Ήξερα με σιγουριά ότι εκείνο τον καιρό πολλές ισπανικές αρμάδες με 15 έως 20 καράβια αποστολή είχαν περάσει δυτικά αυτής της ακτής για να ιδρύσουν αποικίες σύμφωνα με το σχέδιο του Αμέρικο Βεσπούκη που μόλις είχε φτάσει εκεί. Έτσι, μετά από κάνα μήνα περπάτημα, θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτούς τους χριστιανούς και να εξασφαλίσουμε επιτέλους την επιστροφή μας στην πατρίδα. Πίσω στην πατρίδα για την μπούχτισα πια με τις καταραμένες συνδύες που προκαλούσαν αναγούλα. Από το αμπάρι του καραβιού που βρισκόμουν αχωμένο στις καβαλίνες των αλόγων και των αγελάδων, να σωθώ στην πλάτη ενός γουρουνιού, μετά σκλάβος, μετά να με μαδάνε σαν άμου γαλοπούλα, να με ζωγραφίζουν με κύκλους, να κυτρινίσω από γρυσή, να κατουράω και να τα πίνουν, να με ξυλοκοπούν και στο τέλος να αγιάσω και να αναγκαστώ να τους προσπατεύω στον κόλλο, στο κεφάλι και στα αρχίδια. Εφτά μυθιά, δεν αντέχω άλλο. Πίσω στην πατρίδα! Θέλω να γυρίσω σπίτι! Με ελεύθερη συνεισφορά ή αλλιώς το καπέλο. Λοιπόν, και επειδή μπορεί να φαίνεται λίγο η διαδικασία περίεργη, ετοιμάσαμε ένα τραγουδάκι ειδικά για σας, για να σας ενθαρρύνουμε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία τη δύσκολη του καπέλου. Το καπέλο, τα καπέλα. Πολύ Ήρθε η ώρα του καπέλου, ήρθε η ώρα του καπέλου για να γεμί. Μισή βρε παιδιά για να γεμί, μισή βρε παιδιά, οε, 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 οε. Κι αν σας αρέσει η ιστορία, κι αν σας αρέσει η ιστορία, βάλτε το χε, χε, χέρι σας βαθιά, βάλτε το χε, χε, χέρι σας βαθιά, οε, 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 οε. Να συνεχίσει η ιστορία, να συνεχίσει η ιστορία και να τελειώ, λιώ, λιώσει βρε παιδιά και να τελειώ, λιώ, λιώσει βρε παιδιά, οε, 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 οε. Ο κλήρος πέφτει σε σένα, ο κλήρος πέφτει σε σένα. Βάλε το χε, χε, χέρι σου βαθιά, βάλε το χε, χε, χέρι σου βαθιά, οε, οε, οε. Και το Σεπτέμβρη πάλι εδώ, και το Σεπτέμβρη πάλι εδώ. Thank you.